Καλησπέρα σας, αγαπητοί προσκεκλημένοι και προσκεκλημένες. Σας καλωσορίζουμε στη Βουλή και στη δημόσια διαβούλευση η οποία γίνεται για το σχέδιο νόμου το οποίο συζητάμε σήμερα περί αγροτικών συνεταιρισμών. Καταρχάς έχουν κληθεί να παραστούν στη σημερινή συνεδρίαση 25 φορείς, ενώ και άλλοι φορείς οι οποίοι ζήτησαν έχουν καταθέσει γραπτά υπομνήματα. Τώρα το δίνω το λόγο στον κύριο Τούμπο Γιώργο, πρόεδρο της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Έχετε καταθέσει και υπόμνημα, έτσι, για 3 λεπτά με ανοχή. Κυρία Πρόεδρος, κύριε Υπουργέ, κύριοι βουλευτές, κύριοι συνάδελφοι. Είμαστε εδώ, ερχόμαστε από τη Χίο για να μεταφέρουμε στους νομοθέτες το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται με το υπάρχον σχέδιο νόμου το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή και το οποίο αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία της διαβούλευσης. Η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου έχει την τύχη να διαχειρίζεται ένα μοναδικό παγκόσμιο προϊόν, τη μαστίχα. Αυτή η διαχείριση έχει την εξής ιδιομορφία. Η μαστίχα είναι ένα γεωργικό προϊόν το οποίο όμως δεν έχει καμιά σχέση με τα άλλα γεωργικά προϊόντα ως προς τον τρόπο διαχείρισης και τον τρόπο καλλιέργειας. Ο νομοθέτης με το υπάρχον σχέδιο νόμου έρχεται να αλλάξει ένα τύπο οργάνωσης ο οποίος έρχεται ακόμα από το Μεσαίωνα. Θα σας θυμίσω ότι η Μαώνα το 14ο αιώνα με τους Γενοάτες διάλεξε αυτό το τύπο οργάνωσης για να μπορέσει η μαστίχα να είναι η διαχείρισή της, να μπορεί να αποφέρει κέρδος αλλά και να συνεχιστεί η καλλιέργειά της. Έρχεται να θέσει τους όρους όπου ο συνεταιρισμός μας από αναγκαστικό συνεταιρισμός να γίνει ελεύθερος συνεταιρισμός. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στα 4.000 μέλη. Οι 2.800 από αυτούς είναι ενεργοί αγρότες. Το 75% των μαστιχοπαραγωγών έχει εισόδημα κάτω από 6.000 ευρώ το μήνα. Το χρόνο, με συγχωρείτε. Αυτό το εισόδημα πάμε να εξασφαλίσουμε. Η αναγκαστικότητα του συνεταιρισμού της μαστίχας εξασφαλίζει το μικροπαραγωγό. Δεν μιλάμε για εισοδήματα πάνω από 6.000 στο 75% των εισοδημάτων μας. Πέρα από αυτό όμως, πρέπει να σας πω ότι εμείς στο πλαίσιο της λειτουργίας μας δεν ζητήσαμε ποτέ προστατευτισμό. Ζητήσαμε προστασία. Πρέπει να ξέρουμε το καθεστώς μέσα στο οποίο λειτουργούμε. Εδώ και 15 χρόνια η στρατηγική μας αφορά την αλλαγή χρήσης της μαστίχας από τρόφιμο ή από χρήση σε χρήση στη Μέση Ανατολή. Πάμε πλέον στο φάρμακο. Έχουν επενδυθεί χρήματα, έχουμε πάρει ήδη τη μονογραφία από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκου και εντός του έτους, το αργότερο μέχρι τον Ιούλιο, θα έχουμε τη χρήση ισχυρισμών υγείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Τροφίμων. Όλα αυτά μας δίνουν τη δυνατότητα να στοχεύουμε πλέον σε αγορές όπου θα καταγράψουμε για τα μέλη μας μια υπεραξία αλλά και για την εθνική μας οικονομία. Δεν είναι δυνατόν, ενώ υπάρχει ο 2.169.93 σε ισχύ στο άρθρο 47, να έρχεται ο Έλληνας νομοθέτης και μια νυχτή να μας υποχρεώνει σε καταστροφή. Δεν μπορούμε εμείς υπό τις υπάρχουσες συνθήκες, εφόσον ο νόμος οριστικοποιηθεί, να λειτουργήσουμε πλέον. Και γιατί δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε? Γιατί σε συνδυασμό με τα άλλα άρθρα του νόμου, εμείς από την επόμενη μέρα το πρωί είμαστε υπόδικοι, είμαστε δυνητικά υπόδικοι. Θα ήθελα λοιπόν να προτείνω το εξής. Εμείς ζητάμε να αποσυρθεί το άρθρο 32 ή να επαναδιατυπωθεί με τους εξής όρους για την αναγκαστικότητα για εμάς και τους υπόλοιπους αναγκαστικούς συνεταιρισμούς. Πρώτον, πρέπει να γίνεται αναφορά στους ιδρυτικούς μας νόμους. Και όπου οι ιδρυτικοί μας νόμοι έχουν ξεπεραστεί από την νομοθεσία, να γίνεται αναφορά των ενισχύ νόμων. Και ένα δεύτερο, ότι εφόσον τα μέλη μας θεωρήσουν ότι η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου πλέον δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους, να μπορούμε με γενική μας συνέλευση, με τις προϋποθέσεις του καταστατικού μας, να ερχόμαστε να λύνουμε την αναγκαστικότητα. Δεν μπορεί στο άρθρο 32 και στο άρθρο 51 να δίνεται η δυνατότητα στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομίας με μια απλή κοινή υπουργική απόφαση εν μία νυχτή να μας μετατρέπει σε αναγκαστικούς συνεταιρισμούς. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Τούμπο. Από τους αναγκαστικούς συνεταιρισμούς, ας ξεκινήσουμε από τη Χίο και μετά τη Σάμμο, έτσι.
για 2 λεπτά. 1 λεπτό. Ευχαριστώ δηλαδή. Πολύ. Απαντώντας στις ερωτήσεις του κ. Τσελέπη και του κ. Λαζαρίδη για το τι σημαίνει να γίνουν ελεύθεροι οι αναγκαστικοί μας συνεταιρισμοί για τις τοπικές κοινωνίες και την τοπική οικονομία, θα σας πω το εξής. Εμείς στη Χίο, το νότιο τμήμα του νησιού, είναι το μόνο το οποίο φύγει τη μαστίχα. Οι 4.000 παραγωγοί μας στην νότια πλευρά του νησιού απασχολούνται αποκλειστικά με την παραγωγή μαστίχας. Στο βόρειο τμήμα, το οποίο έχει εγκαταλειφθεί, αποκλειστικά έχει την ναυτιλία. Όπως καταλαβαίνετε, με μια μετατροπή του συνεταιρισμού του αναγκαστικού με τον τρόπο που πάει να γίνει, γιατί ανοίγω παρένθεση και επαναλαμβάνω, εάν είναι απέτηση στο μελόν μας να μετατραπούμε, πολύ ευχαρίστως να μετατραπούμε, αν εμείς δηλαδή. Ορίστε. Βέβαια και το κάναμε. Συγγνώμη, νομίζω ότι αυτά για την εθνική νομοθεσία και την ευρωπαϊκή. Με συγχωρείτε. Όχι. Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε, να μιλήσω. Η τήρηση των νόμων της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας νομίζω είναι αυτονόητη. Δεν χρειάζεται. Να τελειώσει, κύριε Υπουργέ. Εμείς λοιπόν είμαστε της εξής άποψης. Εφόσον τα μέλη μας, οι 4.000 παραγωγοί μας, θεωρήσουν ότι ο οργανισμός ο οποίος εκπροσωπεί μέχρι αυτή τη στιγμή με το ισχύον καθεστώς δεν εξυπηρετεί πλέον τα συμφέροντά τους, πολύ ευχαρίστως με μια απόφαση γενικής συνέλευσης να μετατραπούμε. Το νομοσχέδιο όμως αυτό τι κάνει? Δίνει το δικαίωμα στον Υπουργό με μια κοινή υπουργική απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και μπορεί, επαναλαμβάνω, να μην είναι ο συγκεκριμένος, αλλά να είναι κάποιος. Κύριε Υπουργέ, να τοποθετηθώ. Μετά, όπως αναφέρετε, ναι, όχι, να το διευκρινίσουμε. Σύμφωνα με το παράγραφο 2 του άρθρου 32, λέει: η μετατροπή των αναγκαστικών συνεταιρισμών και των ενώσεών του σε αγροτικό συνεταιρισμό του παρόντος νόμου πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης ύστερα από έτοιμά του στην αρμόδια επιτροπή. Ποια είναι η αρμόδια επιτροπή? Ναι, αυτό. Ορίστε. Όχι, να το διαβάσω και το παρακάτω. Στην αρμόδια αρχή. Ή σε περίπτωση παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Εθνικής Νομοθεσίας. Ακούστε λοιπόν να δείτε. Η αρμόδια αρχή ποια είναι? Σας παρακαλώ να μου απαντήσετε. Ποια είναι η αρμόδια αρχή? Μπορείτε να μας απαντήσετε. Αρμόδια αρχή, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, την ίδια στιγμή που υπήρχε το άρθρο 7, το παράγραφος 7 του 2169 του 1993, που αναφερόταν ως εξής, ότι εμείς με δική μας εισήγηση των Γενικών Συνελεύσεων θα μπορούσαμε να μετατραπούμε σε ελεύθερο συνεταιρισμό. Ποιος ο λόγος να γίνει όλη αυτή η ανακατοσούρα? Και μάλιστα, προσέξτε, στην ερμηνεία, στην αρμόδια αρχή, κανείς δεν έχει καταλάβει ακόμα ποια είναι η αρμόδια αρχή. Εμείς πάντως δεν είμαστε. Α, εποπτική αρχή, όχι εμείς λοιπόν. Εσείς από μόνος σας, με την όποια εποπτική αρχή, η οποία εποπτική αρχή από μόνη της θα αποφασίσει, μας λύεται. Γιατί πότε θα το κάνει? Γιατί υπάρχει και παραγωγή, πότε το κάνει? Είτε με ετοιμάσας. Δεν αναφέρεται πουθενά, κύριε Υπουργέ, συγγνώμη κύριε. Όχι, δεν το γράφει, πιστέψτε με. Έχω γίνει νομικός, δεν το γράφει. Δεν το γράφει. Όχι, η αίτηση αφορά τον Υπουργό στην αρμόδια αρχή. Με συγχωρείτε να τελειώσω. Ας πούμε λοιπόν ότι γίνεται κάτι τέτοιο, γιατί. Θέλετε να μας βοηθήσετε? Ναι. Έτσι. Ναι. Λέμε ότι. Η μετατροπή των αναγκαστικών συνεταιρισμών και των ενώσεών τους σε αναγκαστικούς συνεταιρισμούς του παρόντο νόμου πραγματοποιείται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ύστερα από αίτημά τους στην αρμόδια αρχή ή σε περίπτωση παραβίασης του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και της Εθνικής Νομοθεσίας. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ξεκάθαρα είμαστε? Όχι, δεν είστε ξεκάθαρα. Αυτό είπα και εγώ. Αυτό ακριβώς το διάβασα και εγώ. Με συγχωρείτε να τελειώσω. Το αίτημα άτους προς την αρμόδια αρχή. Μέχρι τώρα τι ίσχυε? Ότι εμείς με απόφαση Γενικής Συνέλευσης ζητάγαμε από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης προεδρικό διάταγμα, το οποίο προεδρικό διάταγμα μας μετέτρεπε από αναγκαστικούς ελεύθερους. Εγώ λοιπόν τώρα κλείθηκα να απαντήσω ποιες είναι οι επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες. Οι επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες είναι το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή, στην απέναντι όχθη του Αιγαίου,
Εδώ και 15 χρόνια προσπαθούν να παράγουν μαστίχα. Ευτυχώς, αυτό ακόμα δεν έχει γίνει εμπορικά εκμεταλλεύσιμο. Εμείς λοιπόν έχουμε 4.000 οικογένειες από την άλλη πλευρά τη δική μας, όπου ζουν με αυτό το προϊόν. Και όταν λέω ζουν, εννοώ ότι το 75%, το είπα και στην πρώτη φορά που μίλησα, παράγουν μέχρι 100 κιλά, δηλαδή το ετήσιο εισόδημά τους είναι μέχρι 7.000 ευρώ. Δεν μιλάμε για ποσά τα οποία θα μας δίνουν τη δυνατότητα να γίνουμε πλούσιοι. Ελάτε λοιπόν ο κάθε νομοθέτης να μας υποστηρίξει να κρατήσουμε τα χωριά της Νότιας Χίου ζωντανά. Γιατί αν είναι η Νότια Χίος γίνει όπως τη Βόρεια Χίο, σε λίγο θα μιλάμε για βραχονισίδες. Λοιπόν, νομίζω ότι ξέφυγε. Απαντήσατε, δόθηκε διευκρίνηση. Όχι, τώρα επαναφέρετε αυτά που είπατε αρχικά. Συνέπειες αναφέρω. Είναι ερώτηση και πριν διακόπηκα. Γι' αυτό. Εντάξει, εγώ λοιπόν θα έλεγα το εξής. Εμείς ζητάμε να υπάρχει ασφαλιστική δικλίδα, ότι εφόσον εμείς επιθυμούμε και τα μέλη μας και η Γενική Συνέλευση στα καταστατικά μας όργανα να μετατραπούμε σε ελεύθερους. Αλλά με έναν τρόπο τον οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε εμείς αυτοί που θα αποφασίσουμε, με απόφαση υπουργού βέβαια. Και κλείνω. Υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο έρχεται από το παρελθόν. Υπάρχουν οι διεθνικοί μας νόμοι, υπάρχει 2169 του 93, 2810 του 2000. Με μια απλή αναφορά και με ό,τι εσείς νομίζετε ότι πρέπει να μπει μέσα για να κατοχυρωθεί η μαστιχοπαραγωγή, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να το κάνω.